της απεργίας στις αστικές συγκοινωνίες ασχολείται μεταξύ άλλων θεμάτων η κυβερνητική επιτροπή, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το μεσημέρι το Πασόκ θα ανακοινώσει τις προτάσεις του για το συγκοινωνιακό στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, θα συναντηθεί με το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ για το θέμα της ΕΑΣ. Ανεστάλλει η απεργία των ταξί μετά την υπόσχεση της κυβέρνησης να τους επιτρέψει την κυκλοφορία στις λωρίδες των λεωφορείων. Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες συνεχίζουν επαόριστον την απεργία τους. Παρέμβαση του Τούρκου Πρωθυπουργού στον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Τενκτά ζητά με επιστολή του Αμερικανός Υπουργός James Baker. Στη Νέα Υόρκη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν σήμερα νέα πίεση στον κύριο Τενκτά για υποχωρήσει στο εδαφικό μέσω του Αμερικανού εκπροσώπου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κύριου Πέρκινς. Εάν αποτύχουν οι Αμερικανικές προσπάθειες, το Κυπριακό αναμένεται να παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ολοκληρώνεται απόψε στη Βουλή με ονομαστική ψηφοφορία η συζήτηση για την επικύρωση της συνθήκης του Μάστριχτ. Αναχώρησε πριν από λίγο για τα Ιόνινα ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής κ. Ιάκωβος. Από την Κυριακή θα βρίσκεται στην Κέρκυρα όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο για τα 20 χρόνια από το θάνατο του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα. Η Κτηματική Τράπεζα μειώνει από την 1η Αυγούστου μέχρι και 2 μονάδες τα επιτόκια των δανείων για κατοικίες, κτηριακές εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία. Η διεθνής διάσκεψη για τη Γιουγκοσλαβία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου στο Λονδίνο. Κατά το τελευταίο 24ωρο, 13 άτομα σκοτώθηκαν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ 3 όλμοι έπληξαν το αεροδρόμιο του Σαράγεβο χωρίς να υπάρξουν θύματα. Κυρίες και κύριοι, νεότερες ειδήσεις και αναλυτικά ρεπορτάζ από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα μπορείτε να παρακολουθήσετε στα νέα του Αντένα στις 2. Καλή σας ημέρα.